Είμαι ο Greek Ziyar της καρδιάς σας και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα unboxing που θα κάνουμε μαζί. Σήμερα θα ανοίξουμε μία συσκευασία τεχνολογικό προϊόν, όχι όμως τύπου σερβερ. Είναι ένα μηχάνημα για μασάζ. Βασικά είναι ένα μηχάνημα για, ας το πούμε, μασάζ, γιατί δεν ξέρω τι θα κάνει στην πράξη. Το είχαν πάλι σε προσφορά από την Banggood, όπως μπορείτε να φανταστείτε, γιατί από εκεί αγοράζω τα περισσότερα, γύρω στα 13 ευρώ αν θυμάμαι καλά. Θα το δω ωστόσο και θα σας το πω εν ευθέτω χρόνο. Πριν προχωρήσουμε στο unboxing, να μην ξεχάσω να υπενθυμίσω και να αναφέρω εσείς να πατήσετε το κουμπάκι της εγγραφής. Να μην το ξεχάσετε δηλαδή να το κάνετε. Όπως επίσης να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούργιο βίντεο που ανεβαίνει. Πάμε λοιπόν να προχωρήσουμε ευθύς αμέσως στο unboxing. Αυτή εδώ πέρα είναι η συσκευασία μέσα στην οποία ήρθε το προϊόν το συγκεκριμένο. Εγώ, για να σας πω την αλήθεια, το έχω ήδη ανοίξει από πίσω, δεν θα με δείτε δηλαδή να το κόβω, γιατί έφτασε μετά από πάρα πολύ καιρό και δεν θυμόμουν καν τι ήταν αυτό το οποίο έχω αγοράσει και το άνοιξα αναγκαστικά για να μπορέσω να το θυμηθώ και να δω τι είναι. Άρα λοιπόν το πετάω. Η συσκευασία από το συγκεκριμένο, το πιστόλι μασάζ, γιατί είναι από αυτές τις συσκευές, είναι αυτή εδώ πέρα που βλέπετε να κρατάω στα χέρια μου. Αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή στην οθόνη σας και όπως βλέπουμε εδώ πέρα γράφει Fascial Gun, μας δείχνει το όπλο όπως είναι από μέσα και μας γράφει Muscle Massager, Multi Frequency Vibrator, Muscle Massage After Exercise και κάποια άλλα πράγματα. Το μοντέλο είναι το CY801, όπως μπορούμε να δούμε. Το λέει εδώ πέρα, η συσκευασία γύρω γύρω είναι αυτή και από πίσω μας έχει απλά μία αγγίζει, όπως επίσης μας αναφέρει και κάποια χαρακτηριστικά, ότι δηλαδή έχει διάρκεια χρήσης 2 με 3 ώρες, είναι στα 2000 mAh, μπορεί να λειτουργήσει σε μία θερμοκρασία μείον 10 με 40 βαθμούς, για να φορτίσει, ο φορτιστής του είναι στα 26 V επί 1 W, ABS όσον αφορά το υλικό κατασκευής και 1,5 κιλό είναι η συσκευή όσον αφορά το βάρος του. Αφού είδαμε σχεδόν τα πάντα, το μόνο που μένει είναι να δούμε πώς είναι η συσκευή από μέσα και να δούμε κατά πόσο θα μπορέσω να τη χρησιμοποιήσω, αν έχει μπαταρία ή οτιδήποτε, γιατί δεν το έχω ανοίξει καθόλου. Εδώ από κάτω έχει ένα σελοτέιπ, δεν είναι αυτοκόλλητο ασφαλείας. Άρα λοιπόν το ανοίγουμε και έχουμε αυτό εδώ πέρα το εγχειρίδιο χρήσης, το οποίο είναι σε άπτεστα κινέζικα, δηλαδή κάποιος... Α, το έχει στα αγγλικά. Okay. Έχουμε τη συσκευασία φόρτιση, τη συσκευασία εδώ πέρα μέσα, η οποία έχει ένα καλώδιο φόρτιση USB α σε USB C. Εγώ έχετε ακούσει και άλλες φορές να λέω ότι αυτό το κομμάτι με το USB C με βολεύει πάρα πολύ και μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί έχει έναν φορτιστή για όλα. Σας βγάζω το πιστόλι εδώ. Αυτό είναι σκληρό. Όπως όλα ούτως ή άλλως, αυτό και αυτό. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι πλαστικούρα και Άγιος ο Θεός. Ας βγάλω και το πιστόλι μέσα από τη συσκευασία αυτή. Το πιστόλι λοιπόν είναι αυτό εδώ πέρα, όπως το βλέπετε. Εδώ πέρα πάνω είναι η υποδοχή στην οποία παίρνουμε και βάζουμε το εξάρτημα κάθε φορά που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Για να βγει απλά το τραβάμε, αντίστοιχα σας βάζω αυτό, το βγάζουμε, βάζουμε αυτό, το καθένα βέβαια για να σας πω την αλήθεια δεν ξέρω τι χρήση έχει και πώς, που εξυπηρετεί και αυτό. Υποθέτω ότι αυτό κάποια στιγμή που το είχα δει είναι τύπου για τη σπονδυλική στήλη, αυτό είναι απλά για να μπορούμε να κάνουμε μασάζ σε λίγο πιο συγκεκριμένα σημεία. Αυτό είναι και καλά για να είναι λίγο πιο ελαφρύ, γιατί όπως μπορείτε να δείτε είναι αλλιώς το πάτημά του εδώ πέρα. Και αυτό ίσως είναι επειδή έχει και τις μικροκεφαλές αυτές για λίγο διαφορετικό μασάζ. Εδώ από πίσω μας έχει την οθόνη που το πατάμε για να ανοίξει, αλλά μήπως δεν έχει μπαταρία. Γιατί εγώ τυχαίνει να έχω και ένα καλώδιο USB-C εδώ πέρα. Άρα λοιπόν αυτό όταν το βάζουμε να φορτίσει κάνει αυτό το πράγμα. Τώρα το τι σημαίνει το συγκεκριμένο δεν ξέρω.
Το αφήνουμε ωστόσο προς το παρόν εδώ πέρα. Λοιπόν, έχει γίνει τώρα το εξής. Εγώ το έχω βάλει εδώ πέρα στην πρίζα, στο USB το έχω συνδέσει όπως σας έδειξα προηγουμένως, για να φορτίσει. Βασικά το έβαλα απλά για να δω τι θα κάνει, όχι απαραίτητα για να φορτίσει. Εδώ πέρα, όπως βλέπετε, έχουμε αυτές τις λιχνίες οι οποίες ανάβουν και αναβοσβήνουν. Αυτό είναι η ένδειξη της μπαταρίας. Έχουμε επίσης εδώ πέρα αυτή την οθόνη, η οποία αυτή τη στιγμή είναι σαν να μας δείχνει ένα ορθογώνιο. Σε αυτήν εδώ πέρα την οθόνη μας δείχνει την ταχύτητα με την οποία δουλεύει το μοτεράκι από το συγκεκριμένο το πιστόλι μασάζ. Έχουμε το συν και το πλην που βλέπετε εδώ πέρα, όπως επίσης έχουμε και αυτό το κουμπί που ανοίγει και κλείνει. Εδώ, τώρα, όπως είναι και φορτίζει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αν δηλαδή εγώ αυτό σας το πατήσω, δεν ανάβει. Για να μπορέσει να λειτουργήσει, θα πρέπει αυτό να μην φορτίζει, άρα είτε θα είναι πλήρως φορτισμένο ή θα έχει τέλος πάντων ενέργεια για να μπορεί να λειτουργήσει και να χρησιμοποιηθεί. Και εδώ αυτό αν το δείτε, αυτή τη στιγμή όπως βλέπετε είναι έτσι. Αν εγώ έρθω και σας το πατήσω, μπαίνει και μέσα. Δεν είναι κάποιο πρόβλημα, ούτως ή άλλως θα έμπαινε μέσα εφόσον παίρνουμε και βάζουμε αυτά εδώ πέρα για να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν. Άρα δεν χρειάζεται να μας αγχώσει το συγκεκριμένο. Και πιθανότατα θα το τραβήξουμε για να βγει, να μην τραβηχτεί και καθόλου προς τα έξω αυτό. Το πιστόλι αυτό είναι έτσι. Όσον αφορά τις ταχύτητες του, βλέποντάς το εδώ πέρα στο εγχειρίδιο χρήσης, μας λέει ότι έχει μέχρι 22 ταχύτητες και μας λέει ότι όταν when the position is from 1 to 22, a total of 224 dynamics are available. Από ό,τι καταλαβαίνω, το dynamics είναι απλά μια έννοια των διαφορετικών ταχυτήτων και εντάσεων με τις οποίες κάνει μασάζ. Μόνο αυτό μπορώ να φανταστώ. Για να μπορέσουμε να το κλείσουμε, χρειάζεται να πατήσουμε το κουμπί τερματισμού για 3 δευτερόλεπτα συνεχόμενα. Για να μπορέσουμε να το ανοίξουμε, επίσης το πατάμε και ανοίγει. Όταν ανοίγει, ανοίγει στην ταχύτητα 8 και ξεκινάει να δουλεύει απευθείας. Δεν έχει κάποιες άλλες πληροφορίες ή οτιδήποτε. Αυτό λοιπόν λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Και να βάλω εγώ, αν είναι αυτή εδώ πέρα την κεφαλή που βλέπετε, να πάρω να το ανοίξω. Άρα λοιπόν έρχομαι εδώ και έχει αρχίσει ήδη και δουλεύει. Και όπως βλέπετε αυξομειώνεται και η ένταση με την οποία ανεβοκατεβαίνει. Δείτε το εδώ πέρα πώς πάει και δείτε πώς κάνει επάνω στο χέρι. Και για να σας πω την αλήθεια, η αρχική αίσθηση την οποία μου δίνει εμένα προσωπικά μ' αρέσει. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο κάποιος μπορεί να το θεωρήσει μια χαζομάρα ή να μην το θεωρήσει τόσο καλό. Εντάξει, δεν το παίρνει κάποιος για ιατρικό προϊόν, η αλήθεια είναι, ούτε το παίρνει για να λύσει τα χρόνια προβλήματα από κάτι που έχει, αλλά έστω και αυτό για κάποιον τον οποίο μπορεί να τον κουράζει η δουλειά του ή κάποιος σαν εμένα που έχει ένα ποδήλατο το οποίο χρησιμοποιεί και θέλει κάπου κάπου όταν γυρνάει να μπορεί να κάνει ένα μασάζ απλά για να ξεκουράζει τα πόδια του, είναι πάρα πολύ χρήσιμο έστω για αυτό το λίγο, γιατί σίγουρα θα κάνει δουλειά. Εγώ δηλαδή θεωρώ ότι και για 10-13 ευρώ που έδωσα εγώ για να το αγοράσω, δεν έχασα και κάτι. Σιγά, είναι σαν να πια 3 καφέδες μέσα σε ένα μήνα και εντάξει, οκ, okay, επόμενο, δεν πάθαμε και κάτι. Γενικότερα, έτσι όπως το νιώθω, είναι πολύ απολαυστικό. Ναι, και νομίζω ότι είναι 10 ευρώ τα οποία σίγουρα δεν θα χαθούνε. Θα το κλείσω όμως και θα το βάλω να φορτίσει για να μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει με αυτό το συγκεκριμένο το πιστόλι μασάζ. Είμαι ο Greek Zyar της καρδιάς σας. Είναι αυτό εδώ πέρα το πιστόλι για μασάζ το οποίο ανοίξαμε. Το μοντέλο, το ξαναλέω, είναι το CY801. Όσον αφορά την εταιρεία, δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο όνομα. Τα γενικότερα βασικά χαρακτηριστικά του, το ξαναλέω, ότι είναι 2000 mAh.
Έχει ταχύτητα η οποία φτάνει μέχρι τα 8000 R, αυτό λογικά είναι κύκλοι ανά λεπτό, φορτίζει με USB 110 με 240 V, 2 με 3 ώρες από ό,τι καταλαβαίνω είναι η λειτουργία χρήσης, μέχρι 22 ταχύτητες, το μέγεθός του είναι 22 εκατοστά επί 19,5, 4 κεφαλές τις οποίες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, η μία είναι spine head για σπονδυλική στήλη, η άλλη είναι η round head που είναι αυτή εδώ πέρα η οποία είναι για όλο το σώμα και μασάζει πιο πολύ στους μυς, η flat head που είναι αυτό που είχαμε βάλει με τις ταλίτσες από πάνω, η οποία λέει ότι είναι για μασάζ σε όλο το σώμα και στους μυς, και το pain point massage, που είναι η μητούλα που σας ανέφερα προηγουμένως, αυτό εδώ πέρα που βλέπετε, το οποίο είναι για ερέθισμα και για πολύ πιο συγκεκριμένα σημεία. Αυτά λοιπόν από μένα, είμαι ο Γκρίγκης Γιάρης της καρδιάς σας, ό,τι χρειαστείτε μου το γράφετε στα σχόλια και μου το ρωτάτε. Όπως έχω πει και τις υπόλοιπες φορές, να προσέχετε να περνάτε καλά, να προσέχετε τους γύρω σας. Μέχρι την επόμενη φορά θα τα ξαναπούμε. Να είστε ασφαλείς, να είστε υγιείς. Σας χαιρετώ. Γεια σας.